Λοιπόν, υπάρχει θέμα με διαρροή στο σύστημα της αποχέτευσης. Είναι μία διασταύρωση που έρχεται το νερό από τον νηπτήρα και πηγαίνει μέσα στην δεξαμενή και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να το λύσω τώρα για να ξανακολλήσω τους σωλήνες μεταξύ τους. Είναι μάλλον μια βλακεία δικιά μου γιατί χρησιμοποίησα σιλικόνη σε εκείνο το σημείο και μάλιστα μια σιλικόνη η οποία δεν σφίγγει και τελείως, μένει μαλακή. Αυτό εδώ είναι το σημείο που στάζει. Τώρα έχει στεγνώσει. Δες πόσο εύκολα βγαίνει η σιλικόνη από πάνω που έβαλα. Όλο αυτό πρέπει να καθαρίσει καλά. Τώρα, τι σκέφτομαι να κάνω. Σκέφτομαι να δοκιμάσω στο σημείο της ένωσης, εδώ πέρα, να τη λήξω με PVC, σίτα για τα κουνούπια. Και να βάλω από πάνω κόλλα, μπόλικη. Μάλλον θα το αγριέψω λίγο με το γυαλόχαρτο, θα το καθαρίσω καλά με ασετόν, θα βάλω κόλλα, θα τη λήξω από πάνω τη σίτα και θα ξαναβάλω κόλλα. Αυτό θα το κάνω δοκιμαστικά σε αυτό το κομμάτι σωλήνα με σίτα για να δω αν πράγματι η σκέψη μου είναι σωστή, αν θα γίνει κάτι πολύ δυνατό. Θα χρησιμοποιήσω κόλλα για PVC και αν λειτουργήσει θα πάω σε εκείνο το σημείο και θα κάνω το ίδιο. Θα αγριέψω τις επιφάνειες και θα περάσω τη σίτα με κόλλα. Να μου γίνει μάθημα αυτό. Το καθάρισμα με το ασετόν είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να έχει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση επάνω η κόλλα. Αλλιώς θα πιάσει πάνω σε σκόνες και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, θα φορέσω και γάντια. Τα χέρια μου είναι γεμάτα πληγές και δεν είναι να πρέπει να καθαρίσω και χημικά τώρα από σικούλες. Λοιπόν, και μάλιστα έχω δύο σίτες που ίσως είναι και διαφορετικό υλικό, οπότε θα τις δοκιμάσω και τις δύο. Και από πάνω, μετά, θα βάλω και ένα αυτόδετο να την κρατήσει, να τις κρατήσει και τις δύο.
Γιατί. Φιλική πλάωση. Αν πετύχει αυτό, είναι σούπερ. Αν δεν πετύχει, θα αναγκαστώ να... Θα βγάλει. Θα αναγκαστώ να το ψηλώσω. Είναι μεγάλο μανίκι σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, αυτό. Να το αφήσω τώρα 2-3 μέρες να στεγνώσει καλά και μετά θα δω αν έχει γίνει αυτό που σκεφτόμουν. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει γίνει τώρα εδώ. Έχει μείνει 4 μέρες να στεγνώσει και θέλω να δω τώρα πόσο καλό πιάσιμο έχει κάνει για να δω αν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λύση για την επισκευή της διαρροής ή θα πρέπει να ψάξω να βρω κάτι άλλο. Σε μια πρώτη έρευνα που έκανα, βρήκα ότι υπάρχει ένα προϊόν σε σωληνάριο που κυκλοφορεί στους χώρους επισκευής σκαφών, για φουσκωτά είναι, όπου δείχνουν στα βίντεο και οι Έλληνες αντιπρόσωποι βάρκα φουσκωτή, μεγάλη πίεση έτσι, η οποία είναι σκισμένη με μαχαίρι
και επισκευασμένη με αυτήν την πάστα. Βάζεις δηλαδή με το σωληνάριο κατευθείαν επάνω στην τρύπα, αφήνεις να στεγνώσει, αφού το έχει ξεφουσκώσει βέβαια, φουσκώνεις μετά και είναι τζετ. Τώρα, τα διάφορα τεστ που βλέπω δείχνουν ένα πολύ ισχυρό προϊόν. Σίγουρα αυτό μου κάνει, γιατί εγώ δεν έχω πιέσεις εδώ πέρα. Δηλαδή αρκεί να κλείσει περιμετρικά η τρύπα. Αν δεν δουλέψει αυτό, θα παραγγείλω από εκείνο το σωληνάριο και θα το έχω μαζί μου και για άλλες επισκευές. Λοιπόν, το αυτόδυτο δεν έχει πιάσει καλά, όπως περίμενα βέβαια, γιατί είναι πλαστικό, είναι άλλου τύπου υλικό δηλαδή. Αλλά εδώ τώρα η σίτα περιμένω. Α, ναι, ρε φίλε. Έχει πιάσει απίστευτα. Ναι. Εδώ κοίτα. Κορυφαίο. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά η ιδέα. Εδώ κοίτα, σκίζεται. Δεν ξεκολλάει, σκίζεται. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Μιλάμε για καταπληκτική κόλληση. Καταπληκτική κόλληση. Ειδικά εδώ στο σωλήνα. Ξέχνα το. Απίστευτο. Καλά αυτό δεν πιάνει λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει γίνει ένα σώμα. PVC η σίτα, PVC η βάση, PVC και η κόλλα. Και έχει γίνει τέλειο. Σκίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να τις κόλλεις αυτό. Εδώ έχει γίνει καταπληκτική ένωση. Έτσι. Πέτυχε. Πάω να το επισκευάσω, αν έχει στεγνώσει, και θα είμαι ήσυχος. Για να μην σου πω ότι μπορώ να κάνω και τις άλλες συνδέσεις. Θα τις κάνω προληπτικά. Δεν έχω να χάσω κάτι. Τέλεια.